Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου του 2012 σήμερα. Ο καιρός αρχίζει να αγριεύει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ήρθε λοιπόν το φθινόπωρο. Ο καιρός σε αρκετές περιοχές θυμίζει χειμώνα. Σήμερα το πρωί σε πολλές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας είχαμε ομίχλη. Έντονη ομίχλη. Υπήρξαν κάποια προβλήματα και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Τελικά όμως χωρίς προβλήματα που γιώνονται μέχρι και αυτή την ώρα φυσικά. Τα αεροσκάφη. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν παρά την πυκνή ομίχλη που υπήρχε το πρωί, νωρίς το πρωί, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Θα δούμε αμέσως μετά τις θερμοκρασίες πόλεων για αργά απόψε τη νύχτα αλλά και για αύριο. Θα δούμε πως το σκηνικό του καιρού παραμένει το ίδιο, θα παραμείνει το ίδιο μέχρι σήμερα. Σήμερα που είχαμε αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγα σύννεφα στη δυτική Ελλάδα. Δεν αποκλείεται βέβαια να σημειωθούν έντονες βροχές σε αρκετές περιοχές, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ίδιο λοιπόν το σκηνικό του καιρού με σήμερα και για το Σαββατοκύριακο. Τώρα, στην κορυφή της επικαιρότητας, μία απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, η οποία έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω, σύμφωνα λοιπόν με πολλές γνώμες που ακούγονται σήμερα από το πρωί. Η απόφαση βόμβα λοιπόν έχει να κάνει για τα δώρα, τα επιδόματα αλλά και τα όρια ηλικίας, τις περικοπές λοιπόν που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αντισυνταγματικές κρίνονται σύμφωνα λοιπόν με το ελεγκτικό συνέδριο οι νέες περικοπές στις συντάξεις, στα επιδόματα και ούτω καθεξής. Αυτό, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν σημαίνει κάτι. Βέβαια, ανοίγει το δρόμο για προσφυγές αργότερα όσων πιστεύουν ότι έχουν φυγεί από τις περικοπές αυτές. Ας πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα τώρα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, αλφαβητικά από τον Αγγελιοφόρο. Η χώρα βουλιάζει και αυτοί χτενίζονται. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, σκίτσο των τεσσάρων λοιπόν πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι υπάρχει μόνο η ευθεία γραμμή προς τη δόση των 31,5 δις ευρώ που περνά μέσα από την ψήφιση των μέτρων από τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ ζει οριακές καταστάσεις. Πραγματικά έχουμε αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ. Έρχονται, φεύγουν, έχουμε αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις. Ο κύριος Κασίς εχθές και η κυρία Ξενογιακοπούλου εχθές αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ. Αντιδρούν στη γραμμή Βενιζέλου πάρα πολύ βουλευτές. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο βουλευτής Κιλκής, ο κ. Παραστατίδης, δεν θα ψηφίσει τα μέτρα και δεν θα παραδώσει την έδρα στο Κιλκής. Ο κ. Λαφαζάνης, από την πλευρά του ηγετικός στέλεχος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Έβαλε φωτιά στον Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα του. Βέβαια, σε νεότερη δήλωση, λίγο τα μαζεύει ο κ. Λαφαζάνης. Η Δημοκρατική Αριστερά στέλνει μήνυμα αποστασιοποίησης και ρήξης με την κυβέρνηση, φωνές στο εσωτερικό και για ναι, αλλά και για όχι και για παρόν. Η χώρα λοιπόν βουλιάζει, σύμφωνα με τον Αγγελιοφόρο, η ύφεση βαθαίνει. Τα κόμματα κάνουν πόλεμο με τον εαυτό τους, όπως γράφει στον υπέρτιτλο. Θα δούμε λοιπόν στην κρίσιμη ψηφοφορία της Δευτέρας τι ακριβώς θα γίνει. Σοκ από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας είπαμε το νεότερο λοιπόν, η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου αντισταγματικά τα κρίνει. Κρίνει πλέον τις νέες αυτές περικοπές μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Στις κάλπες οι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα, στην κεντρική Μακεδονία ψηφίζουν περίπου 30.000. Στο δρόμο της μεγάλης φυγής χιλιάδες γιατροί, είναι το θέμα που σας είπαμε και χθες, αναφέραμε. Οι γιατροί λοιπόν που αναζητούν σε κρατήδιο της Γερμανίας, τη Ρινανία συγκεκριμένα, εργασία. Μέχρι και σήμερα λοιπόν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης ήταν εδώ εκπρόσωποι του συστήματος υγείας του κρατηδίου αυτού και ζητούσαν βιογραφικά γιατρών, οι οποίοι έσπευσαν πραγματικά κατά εκατοντάδες. Αυλαία για το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. 150 ταινίες, αφιερώματα σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς και η ίδρυση της ταινιοθήκης περιλαμβάνεται λοιπόν στη φετινή διοργάνωση που ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου. Μετά την επίσημη έναρξη, λοιπόν, θα προβληθεί η πολυσυζητημένη ταινία Holy Motors του Γάλλου σκηνθέτη Λες Καράξ. Απόψε λοιπόν αυλαία για το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο εσωτερικό της εφημερίδας τώρα, στον Αγγελιοφόρο, οι 36 που επανασχεδιάζουν την οδό Φιλικής Εταιρείας. Μια γειτονιά λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξείται να δοθεί εκεί η νέα πνοή σε μια γειτονιά λοιπόν στο κέντρο της πόλης, η οδός Φιλικής Εταιρείας, μέσω ιδεών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φρέσκες ιδέες λοιπόν, με διάθεση προσφοράς πέρα από τα συνηθισμένα, σχεδίασαν την ανάπλαση ενός δρόμου. Ήταν εκεί λοιπόν σχεδόν από το πρωί ως το βράδυ οι φοιτητές. Βλέπουμε εδώ τις μακέτες, η διαδρομή σε ένα μοσαϊκό κατά την ομάδα Α. Η πράσινο και κίτρινο, κόκκινο και μπλε είναι ο τίτλος της εργασίας της ομάδας 3.
Η ομάδα 2 στην απέναντι σελίδα, ακριβώς πως βλέπει δηλαδή την ανάπλαση της συγκεκριμένης γειτονιάς, καλλιεργώντας την ανάμνηση, λέγεται, τίτλοφορείται η προσπάθεια αυτή. Η τέταρτη ομάδα, η λωρίδα φιλικής προσέγγισης, αυτός ο τρόπος που βλέπει τη συγκεκριμένη γειτονιά, και η πέμπτη ομάδα, μια ιστορία, ένας τόπος, με φοιτητές λοιπόν να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, κατέληξαν σε ισάριθμες προτάσεις και να πούμε πως η όλη προσπάθεια έγινε και υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Αρχιτεκτονικής, της Αντιδημαρχίας Θεσσαλονίκης, του Ανδρέα Κουράγη, του Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού, λοιπόν, ο οποίος επικρότησε αυτή την προσπάθεια, και δόθηκαν και ερωτηματολόγια στους πολίτες, στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απάντησαν, είπαν λοιπόν τι ακριβώς θέλει να αλλάξει στην εν λόγω γειτονιά. Βλέπουμε λοιπόν τις μακέτες, δισέλιδα φιέρμα του Αγγελιοφόρου σήμερα. Αφήνουμε τον Αγγελιοφόρο, θα πάμε τώρα στην αυριανή Μακεδονία Στράκης. Πρωτοσέλιδος τίτλος, Βενιζέλος, 3 χρόνια το κίνημα σηκώνει το σταυρό της εθνικής κρίσης. Οι εργολάβοι κατεδάφισης του ΠΑΣΟΚ θα απογοητευτούν, δήλωση λοιπόν του Ευάγγελου Βενιζέλου στο πρωτοσέλιδο της αυριανής Μακεδονίας Στράκης. Ζητούν γιατρούς για δουλειά στη Γερμανία, το χτύπημα. Καταργούνται 3.090 θέσεις μόνιμου προσωπικού στου ΟΤΑ. Έρευνα του ΕΔΕΑ, απεσιόδοξοι Έλληνες για την πορεία της οικονομίας. Βόμβα, αντισταγματικές οι νέες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό που σας είπαμε λοιπόν σε χτύπημα στην αυριανή Μακεδονία Στράκης, το εν λόγω θέμα, και δίπλα κρυφώς αδιανόητη ματέωση του ΣΜΑ της Νέας Ευκαρπίας, λένε οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης. Αφήνουμε και την αυριανή Μακεδονία Στράκης, θα πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα στη Δημοκρατία σήμερα, καταραίει το σύστημα. Η προσέγγιση των πολιτικών εξελίξεων της εφημερίδας, στην εφημερίδα λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο θέμα. Το άγνωστο παρασκήνιο, η προχθεσινή διάλυση για τις αποκρατικοποιήσεις στη Βουλή ανεβάζει το θερμόμετρο για την ψήφιση των μέτρων. Ξαφνικά πάλι στον αέρα η έγκριση για ολόκληρη δόση, γράφει η Δημοκρατία. Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας ηλεκτρονικά, όπως σας έχουμε πει. Θα γίνεται φέτος η προμήθειά τους από τις τράπεζες. Θα μπαίνουμε στο διαδίκτυο και με το ηλεκτρονικό απόκομα το οποίο θα εκτυπώνουμε θα πηγαίνουμε στην τράπεζα για να παίρνουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Εάν τώρα κάποιος δεν διαθέτει διαδίκτυο, όπως είπε το αρμόδιο Υπουργείο, θα μπορεί να πηγαίνει κανονικά στην τράπεζα και θα μπορεί να παραλαμβάνει τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημά του. Δίπλα ακριβώς σκηνές κατοχής στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εχθές λοιπόν ένα μεγάλο πολυκατάστημα της περιοχής διοργάνωσε ημέρα προσφορών και είχε ως αποτέλεσμα την εικόνα που βλέπετε λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Ένα πολυκατάστημα λοιπόν με προσφορές και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Θα δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας 2-3 στοιχεία παραπάνω. Κραυγή απόγνωσης από τους πολυτέκνους. Κύριε Πρόεδρε, κάντε κάτι, καταστρέφονται οι πολυτέκνοι. Τα παράπονα λοιπόν των εκπροσώπων τους για τις φοροαπαλλαγές και τα τεκμήρια τα κατέθεσαν εχθές λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Ψηλά στην Δημοκρατία, μπλόκα της αστυνομίας για χρέη. Η ερώτηση πλέον εκτός από δίπλωμα ασφάλεια και οδήγησης οι αστυνομικοί ρωτούν και αν έχετε κάποια χρέη στην εφορία. Έχει αλλάξει δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνονται και οι έλεγχοι. Δίπλα ακριβώς γιατροί στο τρένο για τη Γερμανία, το θέμα λοιπόν που σας είπαμε και προηγουμένως, και στα ημιτασιόν ανταλλακτικά λόγω κρίσης οι πολίτες, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Οι πολίτεκνοι λοιπόν, στον ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η φωτογραφία είναι από τη συνάντησή τους λοιπόν, σε απόγνωση οι πολίτεκνοι, κύριε Πρόεδρε, καταστρεφόμαστε, ενδεικτικά αναφέρουμε από τα όσα είπαν κατά τη χθεσινή τους συνάντηση. Δεν αφήνουν λοιπόν τίποτα όρθιο, είπε ο εκπρόσωπος των Πολυτέκνων, ο κύριος Θεοτοκάτος. Ουσιαστικά καταργούν το επίδομα και τη σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού. Πέρα από αυτό, από τα χειρότερα είναι ότι καταργούν το αφορολόγητο όριο που είναι για τα παιδιά. Είναι αδύνατο να έχει ένας 4, 5, 6 παιδιά και να το βάζουμε στην ίδια κατηγορία, στην ίδια μοίρα με αυτόν που είναι άγαμος, είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος των Πολυτέκνων. Δίπλα ακριβώς οι αντισταγματικές διατάξεις για τις νέες περικοπές στις συντάξεις λοιπόν. Για τις μειώσεις του ΕΚΑΣ. Όπως σας είπαμε λοιπόν, η Ολομέλεια από την άλλη πλευρά έκρινε νόμιμες τις ρυθμίσεις για τις συνταξιοδοτικές μεταβολές και κάτι άλλο που έχει δει το φως της δημοσιότητας πριν από σήμερα το πρωί μάλλον είναι πως οι υπάλληλοι της Βουλής εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία, από τις νέες περικοπές, κάτι το οποίο το υπογραμμίζουν πάρα πολύ πολιτικοί αναλυτές από το πρωί και οικονομικοί αναλυτές. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύδεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Κάτω χαμηλά, η γενική απεργία της 6ης και 7ης
της 6ης και 7ης Νοεμβρίου. Τρίτη και Τετάρτη λοιπόν, απεργία και πάλι, η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ λοιπόν, γενική απεργία, όπως επίσης απεργεί και ο κλάδος των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ την Δευτέρα, δεν θα έχουμε ειδήσεις και ενημέρωση. Αλλάζουμε σελίδα στη Δημοκρατία. Στο σαλόνι σταματάμε. Εδώ στο σαλόνι λοιπόν βλέπουμε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας για αυτό που έγινε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με τους γιατρούς. Αν μείνω στην Ελλάδα θα βρω δουλειά σε νοσοκομείο το 2021, λένε μερικοί από τους γιατρούς οι οποίοι έσπευσαν εχθές στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για να καταθέσουν τα βιογραφικά τους και να ενημερωθούν λοιπόν από τους εκπροσώπους του κρατηδίου της Ρινανίας, Βεσφαλίας, της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν οι γιατροί παίρνουν το δρόμο για τη Γερμανία, αρκετοί λοιπόν παρουσιάστηκαν, 1.000 ζητά, 12.000 συνολικά οι θέσεις εργασίας για τους γιατρούς στη Γερμανία, για τους Έλληνες γιατρούς περιμένουν. 1.000 θέσεις λοιπόν από την, θα δοθούν από το κρατήδιο αυτό. Στο σαλόνι της εφημερίδας δίπλα ακριβώς, σκηνές κατοχής στα Κωνσταντινοπολίτικα, το αναφέρουμε απλώς για να δείξουμε την εικόνα. Την εικόνα περισσότερο, όχι τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, αλλά περισσότερο το τι πήραν. Και διαβάζουμε λοιπόν από το ρεπορτάζ της Μαρίας Μαθιοπούλου ότι προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό λοιπόν, από το τριήμερο παζάρι με τις προσφορές που σας είπαμε, γνωστού καταστήματος της περιοχής. Και ο κόσμος δεν πήρε τα απαραίτητα, πήρε μέχρι και εξαπλώστες για το καλοκαίρι λοιπόν, πράγματα τα οποία ίσως να μην του φανούν και ποτέ χρήσιμα, όμως έσπευσαν. Και ενδεικτικά διαβάζουμε το ρεπορτάζ ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο κατάστημα με σκοπό να βρουν στη συνέχεια το τι ακριβώς θα αγοράσουν. Δεν πήγαν δηλαδή με κάποιο σκοπό εκεί, κάποιο να αγοράσουν κάποια συγκεκριμένα αγαθά. Κάτω ακριβώς, στροφή στα ανταλλακτικά ημιτασιών λόγω κρίσης. Φωτογραφία λοιπόν από περιοχή δίπλα από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας εμφανίζεται πεσμένη κίνηση φυσικά από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Και μια στροφή του κόσμου προς τα ημιτασιών ανταλλακτικά, τα οποία δεν θα προτιμούσαν σε άλλες εποχές. Αλλάζουμε και πάλι σελίδα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανίερο ρεσιτάλ θράσους, ένα πολύ σημαντικό θέμα, αναδεικνύει σήμερα η Δημοκρατία. Ανακοίνωση λοιπόν πρόκληση της Επιτροπής που συνέταξε το πρόγραμμα των θρησκευτικών σε δημοτικά και γυμνάσια. Η ανακοίνωση λοιπόν, στην ανακοίνωση αυτή, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συνέτεξε το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών σε δημοτικό και γυμνάσιο, υπερασπιζόμενη το συγγραφικό της έργο, το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Σε μια λοιπόν επτασέλιδη ανακοίνωση, τα μέλη υπερασπίζονται φυσικά το έργο τους, επιτίθονται στους επικριτές τους όπως τους χαρακτηρίζουν, κάνοντας λόγο για αιμονή, σε μια στεγανή και περίκλειστη σύλληψη περί Ορθοδοξίας. Εν ολίγης, στα βιβλία λοιπόν του θρησκευτικών, τα καινούργια αυτά βιβλία δεν αναφέρονται πάρα πολύ όροι. Δεν αναφέρεται το όνομα της Παναγίας, ενδεικτικά σας λέμε, μέσα στα βιβλία αυτά λοιπόν. Έπειτα από ερωτήσεις θεολόγων λοιπόν, καθηγητών θεολογίας, η επιτροπή αυτή απάντησε και κάνει λόγο για οπισθοδρομικές τάσεις. Επίσης, όπως αναφέρουν στην συγκεκριμένη ανακοίνωση, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογία της πώς θα απαντήσει σε αυτό το οξύ πρόβλημα, κραυγάζοντας και απειλώντας. Και συνεχίζουν, ή μήπως υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι αποκλείοντας οποιαδήποτε αναφορά στο πρόβλημα αυτό λύνεται ως διαμαγείας. Καταγγέλνουν λοιπόν τους θεολόγους που έκρουσαν εγκαίρως τον κόδωνα του κινδύνου για το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο στα βιβλία θρησκευτικών του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ότι αγωνίζονται με επικοινωνιακούς όρους και όχι μεθολογικά και παιδαγωγικά κριτήρια να δημιουργήσουν κλίμα καχυποψίας, ακόμα και χαοτικού διχασμού. Οι θεολόγοι λοιπόν, οι οποίοι έχουν αντιδράσει έντονα στην απουσία του ονόματος της Παναγίας από τα βιβλία λοιπόν θρησκευτικού, αλλά και στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία ως μία από τις γνωστές που υπάρχουν σήμερα. Ένα θέμα λοιπόν που παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για τα νεότερα. Πάμε στη Μακεδονία. Δόρισαν ζωή σε τρία παιδάκια. Κεντρικό θέμα στη Μακεδονία σήμερα. Μεταμοσχεύσεις σε δύο εξάχρονα και έναν οχτάχρονο. Το θέμα λοιπόν που αναδεικνύει, στο Ιπποκράτιο έγιναν αυτές οι μεταμοσχεύσεις και βλέπουμε λοιπόν πως το ζητούμενο είναι η ευαισθητοποίηση όλων και περισσότερων ανθρώπων. Το Ιπποκράτιο λοιπόν νοσοκομείο, δύο μεταμοσχεύσεις δώρισαν ζωή σε τρία παιδάκια λοιπόν στο Ιπποκράτιο. Πολλά μπράβο λοιπόν σε αυτές τις προσπάθειες. Δραματικές στιγμές πριν από την ψηφοφορία στην κυβέρνηση. Συνένωση δέθηκε λέξη που αλλά χωρίς τον ΟΠΕ. Πεζοδρομείται και πρασινίζει η φιλική εταιρεία, είναι το θέμα που σας δείξαμε λοιπόν προηγουμένως.
Και νέο Ελντοράντο, ο ιατρικός τουρισμός για τη Βόρεια Ελλάδα, και σε αυτό το θέμα έχουμε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες, ενώ αθωώθηκε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης. Για το θέμα λοιπόν με την δημοσιοποίηση, σχετικά με τη δημοσιοποίηση της λίστας Λαγκάρτ στο έντυπο που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Στη Φλόρινα λίγο θα κάνουμε μια στάση, γιατί εκεί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που βρέθηκαν στην Αθήνα εχθές για τη διαμαρτυρία λοιπόν που σας είχαμε πει, πέταξαν πάγο μπροστά από τη Βουλή και κατέθεσαν φυσικά τις προτάσεις τους. Οι κάτοικοι λοιπόν κατέθεσαν επίσημη πρόταση μείωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με αξιοποίηση του λιγνητικού τέλους και του τοπικού πόρου. Ετοιμάζονται λοιπόν να καταθέσουν αυτή την πρόταση οι φορείς της Φλόρινας, και μια πολύ σημαντική και σωστή πρόταση λοιπόν. Αν αξιοποιηθεί το λιγνητικό τέλος, σύμφωνα με τους φορείς λοιπόν, θα μειωθεί και η τιμή του πετρελαίου. Φυσικά μιλάμε για περιοχές που πραγματικά πέφτει ο υδράργυρος και θα πρέπει να γίνει κάτι, ώστε να προμηθεύονται οι άνθρωποι το φθηνό πετρέλαιο που τόσο έχουν ανάγκη. Γίνουμε σελίδα στη Μακεδονία. Ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε και θα συζητήσουμε γι' αυτό λοιπόν ευθύς αμέσως. Ένας αγώνας λοιπόν ανθρωπιάς στην Κατερίνη. Ποδοσφαιρικό μάτς βετεράνων, στο οποίο αντί για εισιτήριο καλούνται όλοι να φέρουν τρόφιμα, φάρμακα και σχολικά είδη. Μια προσπάθεια λοιπόν της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ευάγγελο Κούντα, ο οποίος θα μας ενημερώσει καλύτερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κούντα. Γεια σας από Κατερίνη. Αγώνας ανθρωπιάς λοιπόν και αντί εισιτηρίου θα φέρουν φάρμακα. Τι ακριβώς θα γίνει? Αγώνας ανθρωπιάς και αλληλεγγύης βασικά, για ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, και όλα αυτά να βοηθηθούν από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, έτσι. Η εθελοντική ομάδα αυτή την προσπάθεια κάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου που έχουμε ξεκινήσει το κομμάτι αυτό, γιατί έχει πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε η ομάδα που έχουμε ξεκινήσει τη δράση με το... Σας γνωρίζουμε και έχουμε αναδείξει τις προσπάθειές σας αρκετές φορές. Όπως και τώρα και αυτό το Σάββατο, αύριο, για τον κόσμο που μας ακούει, θα φέρουμε κρεμμύδια, ρεβίθια και αλεύρι. Θα γίνει η διανομή στην Εμπορπανίγη εδώ πέρα στην Κατερίνη. Τώρα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό αγώνα, ναι. Έγινε μια επαφή με παλιούς ποδοσφαιριστές του Πιερικού, καταρχήν εδώ στην Κατερίνη που είμαστε, και συνοήθηκαν με τους αντίστοιχα με τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, της ομάδας του Ηρακλή, για να γίνει αυτός ο ποδοσφαιρικός αγώνας, ο οποίος θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση τους, στο να φέρουν τρόφιμα για να μπορέσουμε να διανύουμε σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Πότε θα γίνει και ποια είναι η ώρα που θα ξεκινήσει ο αγώνας? Θα γίνει την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, και θα γίνει στις 4 ώρες με το απογευματάκι. Κύριε Κούντα, για το ανδρικό κοινό και όλας που μας παρακολουθεί, μια ιδέα, έτσι, μια γεύση, ποιοι θα είναι? Ποιοι θα συμμετάσχουν, ποιοι είναι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές? Είναι πάρα πολύ, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι θα είναι ακριβώς. Θα έχουμε γνωστά αστέρια προηγούμενων δεκαετιών. Ναι, θα είναι πολλοί από αυτούς, φυσικά. Πολύ ωραία. Απλώς επειδή αυτοί οι παλέμαχοι γενικά είναι, όπως είπατε, είναι παλαιότεροι δεκαετιών και είναι διάφοροι, γιατί μια δεκαετία ήταν κάποιοι άλλοι ήταν την επόμενη δεκαετία ή κοτού καθεξής. Δεν είναι σίγουρο το ποιο ακριβώς είναι, αλλά θα είναι πάρα πολλά γνωστά ονόματα. Την Δευτέρα λοιπόν, 12 Νοεμβρίου, 4 η ώρα το απόγευμα. Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, 4 η ώρα το απόγευμα στην Κατερίνη, στο Play Zone. Είναι γνωστό το σημείο αυτό για τους ποδοσφαιρόφιλους. Και όποιος θέλει να έρθει, δεν χρειάζεται εισιτήριο, χρειάζεται να φέρει μαζί του τρόφιμα μακράς διάρκειας. Έτσι. Γάλα, ρύζι, ζυμαρικά, οτιδήποτε έχει μακρινή ημερομηνία λήξης. Ανεξαρτήτως ποσότητας, έτσι. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι μπορεί. Και φυσικά και φάρμακα. Και φάρμακα τα οποία δεν έχουν λήξει, αλλά που δεν θα χρησιμοποιεί πλέον ο κόσμος. Παράδειγμα, αντιπεριτικά ή αντιβιωτικά, που κάποια στιγμή, κάποιος θα χρησιμοποιήσει, αλλά το έχουν μείνει στο κουτάκι λίγα. Έτσι, τα οποία δεν έχουν λήξει όμως βασικά, έτσι, δεν πρέπει να έχουν λήξει. Κύριε Κούντα, η ομάδα σας φαίνεται πως δεν σταματάει τις δράσεις της. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, έχουμε πει για το κίνημα της πατάτας που ξεκίνησε από εσάς άλλωστε. Τελευταία δράση που είχαμε ενημερωθεί ήταν για το γάλα, μάλλον τα προϊόντα τα οποία αφήνατε στο σούπερ μάρκετ, στο ταμείο, και διαμαρτυρώσατε για την τιμή. Ναι, έτσι ακριβώς. Απέδωσε αυτό τελικά. Αυτό θα αποδώσει ακόμη περισσότερο αν όσο γίνεται περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτό το κάλεσμα που κάνουμε και έρθουν να κάνουμε αυτή τη δράση ξανά, γιατί θα την ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
για να πιάσουμε τελικά το σούπερ μάρκετ να, με κάποιο τρόπο να κατεβάσουν τις τιμές είτε στο γάλα είτε γενικά στα προϊόντα, γιατί ενώ οι μισθοί μας πέφτουν, όλα αυτά είναι, ή είναι σταθερά ή ανεβαίνουν συνεχόμενα. Mm-hmm. Κύριε Κούντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κούντα, μέλος της εθελοντικής ομάδας δράσης Πιερίας. Λοιπόν, εκεί πραγματικά δεν σταματούν οι δράσεις. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας λοιπόν ανθρωπιάς με παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα φυσικά για τους άνδρες, οι οποίοι θυμούνται τα αστέρια αυτά. Μεγάλα αστέρια θα είναι στον αγώνα αυτόν, τόσο του Πιερικού αλλά και του Ηρακλή. Λοιπόν, για καλό σκοπό, όχι εισιτήρια, φέρτε φάρμακα, τρόφιμα μακράς διαρκείας, σχολικά είδη, ό,τι μπορεί ο καθένας λοιπόν, αντί για εισιτήρι. Αλλάζουμε θέμα στην Μακεδονία, πάμε στην σελίδα με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Στην Νεάπολη λοιπόν και Τσικές, ένα λεωφορείο στην υπηρεσία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ένα νέο σύγχρονο λεωφορείο τέθηκε τις τελευταίες μέρες στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία λοιπόν του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και μετακίνηση των ατόμων από και προς τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και τα διαμερίσματα λοιπόν της αυτόνομης διαβίωσης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο όχημα, το βλέπουμε στην φωτογραφία λοιπόν, 19 θέσεων, προσφορά του ΟΠΑΠ στο Δήμο και της κοινωνικής του υπηρεσίας, το οποίο η οικογένεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες υποδέχτηκε με εμφανή ικανοποίηση και χαμόγελο. Δίπλα ακριβώς στην Πηλαία, εκδήλωση για τους εμβολιασμούς. Κάτω Θεσσαλονίκη, μέχρι αύριο ιερή εικόνα του Άξιονεστή, της Παναγίας Άξιονεστή, λοιπόν, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ημερίδα στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Τέμπη κλειστά από τη Δευτέρα. Σας είπαμε και χθες, λοιπόν, όσοι θα κινηθείτε θα χρησιμοποιήσετε μάλλον τον δρόμο των Τεμπών, να ξέρετε πως από την ερχόμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, οι εργασίες συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας στην κοινωνία των Τεμπών ξεκινούν και θα είναι κλειστός ο δρόμος, θα παραμείνει κλειστός έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου. Από τις 7 το πρωί θα είναι κλειστός έως και τις 8 το βράδυ. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο. Ενώ στον Λαγκαδά δίπλα ενημερωνόμαστε πως πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση θεατρικών ομάδων. Αφήνουμε και την εφημερίδα Μακεδονία. Θα πάμε τώρα στον Τύπο Θεσσαλονίκης. Τύπος Θεσσαλονίκης, πώς να δανειστείτε φθηνό χρήμα, ο κεντρικός τίτλος, και αντισταγματικές οι νέες περικοπές στις συντάξεις. Εσωτερικό τώρα της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τον τυφώνα Σάντι. Μια φωτογραφία θα σας δείξουμε λοιπόν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος αγκαλιάζει τους πληγέντες, είναι κοντά τους. Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δείχνουν τα φωτογραφικά αυτά στιγμιότυπα. Πραγματικά εκεί οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Εκατοντάδες λοιπόν χτυπήθηκαν από τον τυφώνα αυτόν. Δεν λείπουν βέβαια και πολλοί που αναφέρουν πως έχει γίνει η όλη. Μάλλον έχει χρησιμοποιηθεί από τους πολιτικούς το θέμα για δική τους, για δικό τους όφελος, μιας και τα γκάλουπς τελευταία δείχνουν τον κύριο Ομπάμα να αποκτά τελικά προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του και με αφορμή βέβαια και τα γεγονότα, τα τραγικά αυτά γεγονότα. Στο εσωτερικό τώρα του Τύπου Θεσσαλονίκης, στην ενότητα Υγεία Επιστήμη, πώς να προστατευτείτε από τα εγκεφαλικά, βάλτε ψάρια στη διατροφή σας. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει. Ηλεκτρονικός τσενελεμεντές για τροφές που προστατεύονται από το Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο λοιπόν που διατίθεται με ένα χαμηλό κόστος στο διαδίκτυο. Νέα θεραπεία δίνει ελπίδα στη μάχη κατά της κλήρυνσης κατά πλάκας. Μια νέα θεραπεία λοιπόν είναι 50% πιο αποτελεσματική, ενώ στην απέναντι σελίδα η όρασης με δωρεάν εξετάσεις στα μάτια στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης λοιπόν, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σας είπαμε γι' αυτό, σας το αναφέραμε λοιπόν, δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις, ανώδυνη και ανέμακτη θεραπεία των κυρσών με ενδοφλέβιο λέιζερ. Ακόμη ένα θέμα που αναδεικνύει στην ενότητα αυτή η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Αφήνουμε λοιπόν τις εφημερίδες από Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην ιστορία. Θα δούμε τι συνέβη σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου. Και φυσικά θα ενημερωθούμε για τις θερμοκρασίες πόλεων για αργά απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο.
Ενημερωθήκατε λοιπόν για την παρουσία της 4Ε στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus λοιπόν. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και βίντεο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται λοιπόν και θέλετε να δείτε από την τηλεόρασή μας. Επίσης, τώρα, μιας και μιλούμε για τα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα όσοι λοιπόν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, έχετε δει πως το Google, η γνωστή αυτή μηχανή αναζήτησης, έχει σημερινό Google Doodle, όπως λέγεται. Βλέπουμε την φωτογραφία ήδη, το Οδυσσέα Ελίτη. Συνηθίζει λοιπόν η μηχανή αναζήτησης να εμφανίζει τα αφιερώματα, που ακριβώς είναι αφιερωμένες ημέρες, οτιδήποτε. Το σημερινό λοιπόν Google Doodle στην ελληνική σελίδα της μηχανής αναζήτησης είναι αφιερωμένο στον νομπελίστα Έλληνα ποιητή, Οδυσσέα Ελίτη, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου του 1911. Παραλλαγές λοιπόν του λογότυπου Google είναι αυτές, το είδατε στις οθόνες σας, που εμφανίζονται για να τιμήσουν μια σημαντική προσωπικότητα ή να γιορτάσουν ένα συγκεκριμένο γεγονός. Επίσης, από το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε πως στη Δράμα, συγκεκριμένα, στην κρίση λοιπόν των που όλοι γνωρίζουμε και στις προσπάθειες που γίνονται, έχετε να προσθεθεί άλλη μία. Ένα παζάρι διάθεσης αγροτικών προϊόντων θα διοργανωθεί στη Δράμα λοιπόν, όπως και πέρυσι, προκειμένου λοιπόν οι άνθρωποι εκεί να ορίσουν τις ποσότητες, τις τιμές τις οποίες θα διαθετούν τα προϊόντα. Καλούν λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν τις ποσότητες από τώρα που επιθυμούν στο εργατικό κέντρο της Δράμας. Εκεί λοιπόν, αφού ενημερωθούν, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες των παζαριών αυτών. Θα σας ενημερώσουμε και εμείς. Πάμε τώρα να δούμε τις εφημερίδες από Αθήνα. Ξεκινούμε από τον αδέσμευτο τύπο του Δημήτρη Ρίζου. Δεν κάνω βήμα πίσω το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, έπειτα από το πάχαλο, όπως το χαρακτηρίζει ο αδέσμευτος τύπος, που δημιουργήθηκε στη Βουλή κατά την ψήφιση των αποκρατικοποιήσεων. Ακριβώς από πάνω, έντονη προβολή του ελληνικού τουρισμού με μηνύματα. Ελλάδα δεν είναι μόνο κρίση, η Ελλάδα είναι η γη της φυσικής ομορφιάς. Το σπίτι του πολιτισμού, της μουσικής, η Ελλάδα είναι κλασική αξία. Και βλέπουμε την υπουργό λοιπόν, τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, δίπλα ακριβώς, για την περιστολή των δαπανών από την άλλη πλευρά του ΟΤΕ. Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 1.800 εργαζομένων έως το τέλος του 2012. Ενώ ο προϋπολογισμός ο πιο σκληρός όλων των εποχών χαρακτηρίζεται και ιδιαίτερα του 2013 ο προϋπολογισμός που θα κατατίθεται στην Βουλή. Αφήνουμε τον αδέσμευτο τύπο, πάμε στην Αυγή. Καταραίουν υπό το βάρος των μέτρων το κεντρικό θέμα της Αυγής σήμερα. 11 δις το 2013, 19 δις μέχρι το 2016, υποδιάλυση κυβερνητική πλειοψηφία και γενική απεργία Τρίτη και Τετάρτη. Στοπ λοιπόν στα μέτρα γράφει η Αυγή σήμερα. Και πριν περάσουμε στη Βραδινή που ήδη βλέπετε λοιπόν τον κεντρικό της τίτλο, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα ταξιδέψουμε, θα πάμε μέχρι τις Σέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη, αντιδήμαρχο ανάπτυξης αγροτικής οικονομίας και τουρισμού του Δήμου Σερών, ο οποίος θα αναλάβει τα χρέη ξεναγούγια σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κλιματίδα, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Θέλουμε να μιλήσουμε για τον τόπο σας. Να μας κάνετε μια μικρή περιήγηση στις Σέρες. Εγώ σήμερα είμαι για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μπορούμε να μιλήσουμε βεβαίως. Τηλεφωνικά μέσω της τεχνολογίας μπορούμε να το κάνουμε, να το προσαρμόσουμε. Έτσι ακριβώς. Ενώ λοιπόν βλέπουμε εικόνες, εμείς θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε ευθύς αμέσως από την πανέμορφη πραγματικά πόλη των Σερών. Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι γωνιές που πρέπει να επισκεφτούμε, πού θα πρέπει να πάμε, τι πρέπει να δει ο επισκέπτης που θα έρθει στον τόπο σας. Στον Δήμο Σερών ή στον Ομό Σερών? Στην πόλη των Σερών. Στον Δήμο σας. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Στον διευρυμένο καλλικρατικό Δήμο Σερών, ο οποίος είναι πλέον ο μισός νομός, mm-hmm. όσον αφορά και τον πληθυσμό βεβαίως. Λοιπόν, κάποιος επισκέπτης έχει πάρα πολλά πράγματα να δει, να απολαύσει και να του μείνουν αξέχαστα στην πόλη των Σερών. Το ευτύχημα σε εμάς είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πληθυσμό και είμαστε και κοντά στα Βαλκάνια. Είμαστε πύλη εισόδου στην πατρίδα, στην Ελλάδα και αυτό μας κάνει ελκυστικούς. Εκτός από αυτό όμως μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δεν έχουμε τις παραλίες που έχουν τα νησιά μας ή η Χαλκιδική βεβαίως, έχουμε και θάλασσα, αλλά έχουμε αναπτύξει τον χειμερινό τουρισμό, τον ιστορικό, τον αθλητικό μηχανοκίνητο με το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της Ελλάδος και των Βαλκανίων, mm-hmm. τον τουρισμό πόλης, έχουμε μια υπέροχη αγορά, νυχτερινή ζωή, τον θρησκευτικό τουρισμό με τα πολύ παλιά και μεγάλης αξίας μοναστήρια, εκκλησίες. Αυτά βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, πραγματικά εντυπωσιακά. Καθώς και το κοιμηλιαρχείο που έχει mm-hmm. Δημιουργήσει η Μητρόπολη των Σερών. Και στη συνέχεια φημιζόμαστε για την γαστρονομία μας. Είδαμε λίγο, πήραμε μια εικόνα με τον Ακανέ σας, με τα σιροπιαστά. Ακριβώς, όπως θα έχετε ακούσει, έχουμε μπει και στο βιβλίο Guinness με την mm-hmm. πουγάτσα μας.
Έτσι. Ξέρετε ότι η πατρίδα της μπουγάτσας και η καλύτερη μπουγάτσα είναι στις Σέρρες. Είναι τελικά έτσι. Σεραϊκή υπόθεση. Και όπου και να πάτε στην Ελλάδα θα δείτε κάποιο μαγαζί που θα λέει Σεραϊκόν ή μπουγάτσα ο Σεραίος. Έτσι. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε να προβάλλουμε τον τόπο μας, να προβάλλουμε τους τουριστικούς προορισμούς. Πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να δείξουμε. Μέχρι τώρα αυτόν τον ρόλο τον είχε αναλάβει, τον είχε η νομαρχία. Τώρα βεβαίως που δεν υπάρχουν νομαρχίες, η τουριστική προβολή της περιφέρειας πλέον μπήκε σε μια άλλη βάση. Είναι το πρώτο της στάδιο. Από εκεί και πέρα εμείς όμως ως Δήμοι κάθε νομού που απαρτίζουν την κεντρική Μακεδονία πρέπει να έχουμε παράλληλα και την δική μας τουριστική προβολή, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες όπως γνωρίζετε. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι εμείς ως Μητροπολιτικός Δήμος έχουμε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες και σε συναντήσεις με τους άλλους Δήμους των Σερών για κοινές καθόδους, για κοινές σε εκθέσεις και σε συνέδρια και όχι μόνο. Ως Δήμος Σερών πάλι να σας πω ότι φέτος και μόνο φέτος συμμετείχαμε σε 7 εκθέσεις του εξωτερικού, εκθέσεις τουρισμού και σε 2 του εσωτερικού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαμε σε ημερίδες, συνέδρια που πάντα έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη την πόλη και τον Δήμο των Σερών, τους τουριστικούς προορισμούς και τα αξιοθέατά μας. Είναι γεγονός πάντως και το διαπιστώνει κανείς εύκολα, αν δεν έχει έρθει έστω από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα, πως οι Σέρρες προσφέρονται εκτός από τις γαστριμαργικές σας απολαύσεις, τις οποίες πάλι Ακριβώς. βλέπουμε και την μπουγάτσα βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Προσφέρεται και για τουρισμό, το οποίο μπορεί να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Να προσθέσω ότι για 12 μήνες προσφέρεται ο τουρισμός στις Σέρρες. Να σταθώ λίγο στο αυτοκινητοδρόμιο που είναι ίσως και η κορονίδα της πόλης μας. Λειτουργεί όλον τον χρόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται κόσμος φυσικά που ενδιαφέρεται κυρίως για το μηχανοκίνητο τουρισμό, αλλά παράλληλα εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε να έρχονται οι άνθρωποι και για να κάνουν τη δουλειά τους και το χόμπι τους, αλλά παράλληλα να μπορούν να φέρουν και τις οικογένειες και τους φίλους τους, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να δουν και τις άλλες ομορφιές που έχουμε και τις με διάφορες ξεναγήσεις που μπορούν να γίνονται. Και ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μεγάλο κομμάτι. Σας αυτή τη στιγμή, αλλά τα μοναστήρια μας έχουν τεράστια ιστορία, όπως του Κτημίου Προδρόμου, του Κρητοχωρίου που πρόσφατα ήρθε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εγγενίεσε εκεί μια μονή στο Κρητοχώρι. Είναι διάσπαρτα τα μοναστήρια σε όλο τον νομό και βεβαίως στον Δήμο μας. Καλούμε λοιπόν τους Θεσσαλονικείς και όλους όσους μας ακούν να κάνουν μια επίσκεψη στην πόλη μας. Δεν είναι ένας προορισμός μιας εβδομάδας ή 10 ημερών, αλλά είμαστε προορισμός που μπορεί κάποιος αυθημερών να έρθει να απολαύσει το φαγητό του ή τον καφέ του, το τριήμερό του, και πιστέψτε με, έχει πάρα πολλά να δει και θα φύγει κατά ενθουσιασμένος. Τόσο από τον νομό και την πόλη, τόσο και από τους προορισμούς που υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλον τον νομό μας. Το Σπήλαιο της Αλιστράτης, η Κερκίνη, το Ρούπελ, ο Λαϊλιάς, τα Ιαματικά Λουτρά, τα Αναστενάρια και να μην πω περαιτέρω στα ήθη και έθιμά μας που είναι πλούσια. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Σερών, ο οποίος μας περιέγραψε, μας μίλησε για τον τόπο του, για την πόλη λοιπόν των Σερών, ο διευρυμένος πλέον Δήμος Σερών. Πραγματικά ένας τόπος που, αν δεν τον έχετε επισκεφτεί, πρέπει να τον επισκεφτείτε, έστω για λίγες ώρες λοιπόν. Άλλωστε, είναι πολύ κοντινή η απόστασή του από την πόλη της Θεσσαλονίκης και από τις υπόλοιπες της Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζουμε τώρα με τις εφημερίδες. Πάμε στη Βραδινή. Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης εξωτερικού ανεργίας και επαναπρόσληψης. Παρέχει λοιπόν η δυνατότητα σε ειδικές κατηγορίες να αναγνωρίζουν από 1η-1η του 2011 και εφ' εξής διευρυμένους πλασματικούς χρόνους, είτε μια απλή προσμέτρηση λοιπόν, είτε κατόπιν εξαγοράς, για τη θεμελίωση του συνταξιδοτικού τους δικαιώματος ή την προσάυξηση του ποσού της σύνταξή τους. Θρίλερ η ψήφιση των νέων μέτρων, αντισυνταγματικές περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα λοιπόν, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, παραβιάζονται ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της εργασίας, αναφέρεται στη γνωμοδότηση αυτή. Βαβέλη Κουμουνδούρου, για τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται η Βραδινή. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε λοιπόν. Σας είπαμε λοιπόν σε νεότερη δήλωση, ανασκουμπώνεται ο κ. Λαφαζάνης. Στη Βουλή η λίστα Λαγκάρτ, η οικονομική εισαγγελής. Είδαν λοιπόν παράνομες πράξεις και παραλήψεις πολιτικών. Σας είπαμε λοιπόν από χθες για αυτή την νέα εξέλιξη. Και τάξεις ηλεκτρονική υποβολή του Ε9, εφόσον έχει υπάρξει μεταβολή στην ακίνητη περιουσία. Ηλεκτρονική λοιπόν μέσω διαδικτύου η υποβολή του Ε9
και το βλέπουμε στο εσωτερικό. Ξεκίνησε ήδη η υποβολή των αιτήσεων, ηλεκτρονικά λοιπόν, για το ΕΕ. 9. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν δήλωση εφόσον επήλθαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία. Φέτος λοιπόν η ηλεκτρονική υποβολή αφορά τους πάντες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση Ε9 χειρόγραφα στη ΔΟΗ τους. Μέσω λοιπόν του διαδικτύου πλέον η συγκεκριμένη ενέργεια. Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων για όσους δεν το γνωρίζετε. Στο Έθνος. Ψήφο με ψήφο η μάχη για τα 31,5 δισεκατομμύρια. Σε κυβερνητική αστάθεια οδηγεί η μεγάλη κρίση των κομμάτων. Ανοιχτός ο διάβλος Σαμαρά με κουβέλι. Αγωνιώδης προσπάθεια Βενιζέλου για στήριξη της κυβέρνησης. Αυτοί που είναι έτοιμοι και αυτοί που δεν είναι. Το ντόμινο χτύπησε και τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει το Έθνος. Ενώ αντισταγματικές σημειώσεις σε συντάξεις και ΕΚΑΣ. Χαμηλά το χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Στο εσωτερικό θα σταματήσουμε σε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, τι άφησε πίσω του ο τυφώνας Σάντι. Στην τελική ευθεία για τις κάλπες είναι ο υπέρτιτλος του θέματος, του ρεπορτάζ αυτού. Βλέπουμε και πάλι τη φωτογραφία λοιπόν του Προέδρου Ομπάμα με αγκαλιά με την κυρία η οποία, όπως πληροφορούμαστε, έχασε την περιουσία της στην αποβάθρα όπου βρισκόταν εκεί στο New Jersey λοιπόν. Οι καταστροφές, βλέπετε, πλημμύρισαν τα πάντα πραγματικά και έχει ιδιαίτερη αξία το πριν και το μετά, να δούμε λίγο για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής. Grizzly Point στο Queens λοιπόν, πριν και μετά μας δείχνει η εφημερίδα, βλέπετε εδώ το πριν και το μετά. Ενώ στο Lori Park του New Jersey πάλι το πριν και μετά, λοιπόν, τα πλημμυρισμένα, πλημμυρισμένοι δρόμοι. Στο Καζίνο Πιέρ του New Jersey, πριν και μετά πραγματικά η απόλυτη καταστροφή. Ενώ ο υπέρτιτλος λοιπόν αφήνει πολλά ερωτηματικά της εφημερίδας. Σύμφωνα με Γκάλοπ λοιπόν, 8 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε από καλή έως άριστη δουλειά στην αντιμετώπιση του τυφώνα. Εγκόμια από το ρεπουμπλικανό κυβερνήτη του New Jersey, ενώ παραμένει η ισοπαλία σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις με τον Ρόμνη. Δυνάμωσε τον Ομπάμα, ο τυφώνας Σάντι, ο τίτλος του ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ποιοι ψηφίζουν και ποιοι όχι το πακέτο των μέτρων, το κεντρικό θέμα. Δύσκολο να είσαι ανεξάρτητος με χρέος πάνω από 80%. Η δήλωση της κυρίας Μέρκελ, που και πάλι έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ένα αυστηρό μήνυμα λοιπόν σε όλη την Ευρώπη από την Γερμανία. Οι γερμανικές διαρροές μετά τα μέσα Νοεμβρίου, η δόση, σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, θα δοθεί στην χώρα μας. Μετά λοιπόν τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, είπε η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας, πως θα είναι δύσκολο να είσαι ανεξάρτητος όταν έχεις χρέος πάνω από 80%. Πολλά ερωτηματικά λοιπόν για αυτή τη δήλωση, τι ακριβώς εννοεί η Γερμανίδα καγκελάριος. Μπάχαλος τον ΣΥΡΙΖΑ από τον ανέτοιμο Λαφαζάνη, ηλεκτρικό συνέδριο, αντισταγματικές περικοπές. Και στο εσωτερικό του ελεύθερου τύπου θα σταθούμε τώρα σε ακόμη ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λοιπόν. Ο τίτλος του ρεπορτάζ στον ελεύθερο τύπο είναι «Το μυαλό του και μία λίρα». Αναφέρεται λοιπόν σε δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το βλέπουμε στη φωτογραφία κατά την θερμή χειραψία που είχε με την καγκελάριο της Γερμανίας λοιπόν, στο Βερολίνο. Χαρακτήρισε λάθος την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομισματική Ένωση στη Μέση Ανατολή λοιπόν προτείνει ο Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τη Μέρκελ. Ένα κατά κάποιον τρόπο μια νομισματική ένωση αλλά Τούρκα προτείνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για δημιουργία οικονομικής ένωσης με κοινό νόμισμα την τουρκική λίρα στα πρότυπα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γερμανία. Στη συνάντησή του με την καγκελάριο κυρία Μέρκελ συζήτησαν την πορεία των τουρκικών διαπραγματεύσεων και το Κυπριακό. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός μίλησε για την οικονομική ζώνη, μεταξύ άλλων, να σας αναφέρουμε, εκτός από την πρόταση αυτή του Τούρκου Πρωθυπουργού για ένωση με τουρκική λίρα. Σας αναφέρουμε λοιπόν πως συζήτησαν και για την παρούσα κατάσταση, ζητά την ένταξη της Ευρώπης και αν δεν γίνει μέχρι το 2023, θα είπε πως θα είναι λάθος για την Ευρώπη, θα χάσει την Τουρκία. Έτσι ακριβώς είπε λοιπόν στις δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Δόση σε δόσεις και επιτροπία φέρνει το αλαλούμ. Κεντρικό θέμα λοιπόν η πολιτική ρευστότητα στην Αθήνα, η οποία τρελαίνει, όπως γράφει στον υπέτιτλο, τους δανειστές. Οικονομικό δελτίο θυέλης από 5 έως 35% το ψαλίδι σε μισθούς και συντάξεις. Μεγάλωσε το τευτέρι στουρνάρα για τα μέτρα.
Και 2 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν τα μέτρα, οι νέοι αυτοί φόροι, ενώ το μακρύ χέρι στις κάλπες των ΗΠΑ, η φόβη Ομπάμα για ανοθεία στις εκλογές υπέρ του Ρόμνη και η εταιρεία του γιου του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών, φιλή ζωής στον Ομπάμα από τον τυφώνα λοιπόν. Με ημισέλινο τουρκικής λύρας απειλεί ο Ερντογάν, να το λοιπόν πάλι το θέμα, το αναδεικνύει η εφημερίδα Ελλάδα αύριο. Ενώ ενημερωνόμαστε πως με καρδιακές βλάβες 1000 νεογνά κάθε χρόνο καταφέρνει ευτυχώς να επιβιώσει το 85% πρωτοβουλία για ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών. Αφήνουμε την Ελλάδα αύριο, θα περάσουμε στην Εστία. Προέχει η σωτηρία της Ελλάδος, η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή, το κεντρικό θέμα της Εστίας για σήμερα Παρασκευή. Πάμε στην Καθημερινή, φωτογραφία από την πλατεία Αγίου Μάρκου της Βενετίας, όπου πλημμύρισε λοιπόν, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, τα τελευταία χρόνια λοιπόν υπάρχουν οι μελέτες και οι ανακοινώσεις πως η Βενετία βουλιάζει κάθε χρόνο κάποια χιλιοστά. Βλέπουμε λοιπόν την πλημμυρισμένη πλατεία, κάθε χρόνο όπως σας είπαμε συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι λοιπόν με αυτοσχέδιες γέφυρες περνούν την πλατεία του Αγίου Μάρκου, πλωτές λοιπόν γέφυρες πάνω από τα νερά που έχουν γεμίσει την Βενετία, την κάλυψαν περισσότερο. Αγωνία για τη μάχη στη Βουλή, μετά τους κλειδονισμούς στο Πασό και τη σταθερή άρνηση της Δημάρ να ψηφίσει εργασιακά, κίνδυνος καθυστέρησης για τη δόση, εξοικονόμηση 30 εκατομμυρίων ευρώ στα φάρμακα και ολοκληρώνει η ψηφοφορία, ολοκληρώνονται στα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Η ψηφοφορία λοιπόν, σας είπαμε πως το, αν σας ενημερώσαμε, να σας ενημερώσουμε πως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουμε πλέον η ψηφοφορία τελικά. Διεξήχθη η ηλεκτρονική ψηφοφορία και στη Βουλή διαπιβάστη η δικογραφία για τη λίστα Λαγκάρτ. Ακόμα ένα σοβαρό θέμα. Να ταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω διάλυσης Λαφαζάνη. Ανέτοιμη να κυβερνήσουμε, η δήλωση αυτή λοιπόν που άναψε φωτιές. Ελεκτικό συνέδριο αντισυνταγματικό, το συνταξιδιωτικό. Ενώ μετά τον τραυματισμό Έλληνα επιθέσει σε κατάστημα στην Αθήνα λοιπόν, επιθέσεις σε καταστήματα και σε γειτονιές της Αθήνας που πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει ιδιαίτερως έντονες. Πάμε στο Ποντίκι. Η εφημερίδα το Ποντίκι λοιπόν, εβδομαδιαία εφημερίδα κυκλοφορεί. 4% τόσοι τους πιστεύουν καταραίει η κυβερνητική αξιοπιστία. Ένα γκάλωπ λοιπόν φιλοξενεί, δημοσκόπηση δείκτες της ΠΑΛΣ για το Ποντίκι. Σύμφωνα με το οποίο λοιπόν το 4% των ψηφοφόρων φαίνεται να τους πιστεύει. Στο εσωτερικό ανοίγοντας βλέπουμε κάποιους πίνακες από την εν λόγω δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση λοιπόν, θα σταθούμε σε 2 από αυτούς τους πίνακες. Ένα είναι η πρόθεση ψήφου λοιπόν, δείχνει πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ η συγκεκριμένη δημοσκόπηση λοιπόν της ΠΑΛΣ, και η άλλη είναι από την άλλη σελίδα, ο καταλληλότερος λοιπόν, η έκφραση αυτή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, κανένας από τους δύο λοιπόν συνεχίζει να είναι πρώτος ο κανένας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη δημοσκόπηση, το 4% εμπιστεύεται το κυβερνητικό έργο και τους κυβερνητικούς εταίρους. Πάμε στον ριζοσπάστη. Πάλι για καταψήφιση των μέτρων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον ριζοσπάστη σήμερα λοιπόν, η συνέντευξη τύπου της Γενικής Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της κυρίας Παπαρίγα. Όλοι στη 48ωρη απεργία 3η, 6 και 7 Νοέμβρη, λοιπόν, όπως κάλεσμα του ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Σας είπαμε λοιπόν απεργία την 3η και την 4η και φυσικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την Δευτέρα, όταν και θα κατατεθεί εκ νέου το άρθρο λοιπόν για συνένωση των ευγενών ταμείων, των ασφαλιστικών των ευγενών ταμείων λοιπόν με τον ΕΟΠΗ. Πάμε στα νέα. Αγωνία για τη δόση των 31,5 δις, ο πόλεμος των 6 ημερών. Τετάρτη 7 Νοεμβρίου η κρίσιμη ψηφοφορία. Αισιοδοξία στο Μαξίμου, ναι Βενιζέλου, αλλά οι αντάρτες αυξάνονται, μόνο τον προϋπολογισμό θα ψηφίσει η Δημοκρατική Αριστερά. Μπαράκ Ομπάμα νίκησε η Σάντι. Ο Μπαράκ Ομπάμα λοιπόν παρηγορεί την ιδιοκτήτρια της Μαρίνας λοιπόν στο Νιου Τζέρσι. Βλέπετε τη φωτογραφία που πραγματικά κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα σε διεθνή πρακτορία, σε όλον τον τύπο, διεθνή τύπο. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, η ομολογία Λαφαζάνη. Βλέπουμε εδώ το σχετικό σκίτσο. Πριν κλείσουμε τώρα τη σημερινή μας εκπομπή, θα επανέλθουμε σε ένα θέμα από την αρχή λοιπόν το οποίο αναδείξαμε, από την εφημερίδα Αγγελιοφόρο. Στην φιλική εταιρεία θα πάμε. Εκεί στην οδό λοιπόν φιλική εταιρεία, στους φοιτητές οι οποίοι επανασχεδιάζουν την οδό αυτή, τη γειτονιά αυτή της Θεσσαλονίκης λοιπόν, φυσικά υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αντιδημαρχίας αστικού σχεδιασμού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κουράκη, τον αντιδήμαρχο αστικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Κουράκη. Καλησπέρα σας. Ενημερωθήκαμε λοιπόν από τις εφημερίδες σήμερα για την προσπάθεια αυτή, πραγματικά μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε, ενέργεια από πλευρά σας.
Μια νέα πνοή λοιπόν που θέλουν να δώσουν στη γειτονιά, στο κέντρο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές του Αριστοτελείου. Ναι, κοιτάξτε λιγάκι. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σύνθετη ενέργεια την οποία κάναμε. Mm-hmm. Εμείς έτσι κι αλλιώς και στο πρόγραμμά μας το έχουμε, αλλά και προσπαθούμε να το δείξουμε και στην πράξη από την πρώτη στιγμή, σαν νέα δημοτική αρχή πέρσι. Ήταν ότι θέλαμε να συνεργαστούμε και με το Πανεπιστήμιο, όπου εκεί αφορούνται οι νέες ιδέες για το πώς παρεμβαίνουμε στον χώρο για θέματα πολυδομίας, αναπλάσεων, βελτίωση ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς μας, το ένα. Mm. Το δεύτερο είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, άρα θέλουμε να είμαστε σε επαφή με τους εθελοντές, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν για τα θέματα της πόλης τους, και βέβαια να μπολιάσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου, τους μελετητές αλλά και τους όσους προγραμματίζουν παρεμβάσεις και έργα στην πόλη, τον οποίο επί υπηρεσιών προείσταμε ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος, έτσι ώστε όλες αυτές οι τρεις ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτό το οποίο λέμε εμείς συμμετοχικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Επειδή είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε έργο στην πόλη παράγει ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει επιπτώσει στη ζωή των κατοίκων, ένας δρόμος που γίνεται, ένα κτίριο που γίνεται, πράσινο που φυτεύεται, μια περιοχή η οποία εξυγένεται, έχει επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Επομένως, εμείς θέλουμε να ακούμε την άποψη των κατοίκων. Δεν είναι δηλαδή μόνο η υπόθεση των ειδικών, αυτών που σχεδιάζουν οι παρεμβάσεις μέσα στην πόλη, αλλά και των κατοίκων οι οποίοι δέχονται αυτές τις παρεμβάσεις. Οι οποίοι κάτι και τι ζητούν, κύριε Κουράκη? Στη μεγάλη τους πλειονότητα, και αυτό είναι το εξαιρετικά παρήγορο, ιδίως οι κάτοικοι του κέντρου, όπως είπατε, στην περιοχή της συγκεκριμένη, θέλουν ελεύθερους χώρους, θέλουν το δημόσιος χώρος, δηλαδή πεζοδρόμια, πεζοδρόμια, πλατείες, να είναι ελεύθεροι χώροι για το κοινό, θέλουν πράσινο, θέλουν χώρους αναψυχής, δεν θέλουν το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι πια έχει καταλήξει να γίνεται ένα κίνημα μέσα στην πόλη, επειδή ακριβώς έχει γίνει κατανοητό ότι αυτός ο υπεριαλισμός του αυτοκινήτου των τελευταίων δεκαετιών, που έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα και στη λειτουργία της πόλης, στο κυκλοφοριακό της πόλης, στο να μπορεί να περπατεί καν κάποιος ελεύθερα και να χαίρεται την πόλη του, αυτό είναι ένα εξαιρετικά παρήγορο, όλη αυτή η αντίληψη η οποία έχει δημιουργηθεί, που μας βοηθάει, τουλάχιστον εμάς που είναι μέσα στον σχεδιασμό μας, στην νοοτροπία μας και στον προγραμματισμό μας. Προγραμματίζουμε τέτοιες δράσεις και τις κατασκευάζουμε. Ήδη στο κέντρο της πόλης έχουμε παρέμβει σε πάνω από 15 δρόμους, τους οποίους έχουμε αναπλάσει, έχουμε φαρδίνει τα πεζοδρόμια, έχουμε πεζοδρομήσει δρόμους, έχουμε φυτέψει δέντρα στα πεζοδρόμια. Αυτά όλα με μια καχυποψία στην αρχή. Υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα. Όμως στη συνέχεια, όταν είδαν οι κάτοικοι και οι περαστικοί το τελικό αποτέλεσμα, που ήταν ευεργετικό, τώρα πλέον το έχουν, όχι μόνο το έχουν αποδεχθεί, το έχουν αγκαλιάσει με θέρμη, και έχουμε αιτήματα από όλη την πόλη και από όλο το κέντρο να πάμε να πεζοδρομήσουμε και τους δικούς τους δρόμους. Το πιο σημαντικό επίσης που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε αυτή τη συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο και με τους εθελοντές της ΧΑΘ για το συγκεκριμένο σημείο, που ήταν δύο σημεία. Ήταν στη Χρυσοστόμο Σμύρνης, που έχουμε ήδη κάνει παρέμβαση, και το δεύτερο σημείο, το οποίο τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και το μελετούμε, που είναι στην Τσιμισκή και Φιλικής Εταιρείας, ανεβαίνοντας μέχρι πάνω την Μανουσογιαννάκη, όπου ξεκίνησα τα παιδιά να δίνουν στους διαβάτες, στους περαστικούς, έσανε εκεί επιτόπου ένα στάτ το προηγούμενο Σάββατο, και τους ζητούσα να συμπληρώσουν ένα ρυθματολόγιο. Στην παρουσίαση που έγινε εδώ, υπόθηκε το εξής, ότι ελπίζανε ότι θα συγκεντρώνονταν γύρω στα 100 με 150 ερωτηματολόγια. Τελικά πόσα? Τελικά συμπληρώθηκαν 508. Είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Μεγάλη σημαίνει ότι 508 άτομα σταματήσανε, συνομιλήσανε, συμπληρώσανε τα ερωτηματολόγια και βγάλαν όλα αυτά τα συμπεράσματα για τα οποία σας είπα προηγουμένως. Τώρα, στη συνέχεια, τα παιδιά, οι φοιτητές της αρχιτεκτονικής, ήρθαν στο χώρο που διατέθηκε στην Αγγελάκη 13 στην Αντιδημαρχία, όπου τους διατέθηκε χώρος, μελετήσανε, σχεδιάσανε για μία εβδομάδα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πάνω από 30 παιδιά ήταν εδώ συνεχώς και είχαν μια εικόνα εργαστηρίου, και το οποίο ήταν εξαιρετικό για μένα τουλάχιστον που το παρακολουθούσα. Και στη συνέχεια, προχτές,
παρουσιάστηκαν αυτές οι μελέτες και έγινε και με PowerPoint και ηλεκτρονικά, αλλά και οπτικά δηλαδή, αλλά και με σχέδια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αναρτημένα στο ισόγειο της Αντιδημαρχίας στην Αγγελάκη 13, που μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε. Κύριε Κουράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και να είστε εγώ. Καλά. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε για αυτή την προσπάθεια λοιπόν, νέες ιδέες. Οι φοιτητές λοιπόν κατέθεσαν τις ιδέες αυτές και μας μίλησε λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ζητούν πεζοδρόμια, πράσινο και χώρους αναψυχής λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν και η σειρά προτίμησής τους ήταν αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Στο σημείο αυτό σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2317-29-219. Δίπλα ακριβώς βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώς από κάτω το email μας info@tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.tv4y.gr. Εκεί ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν προβάλλετε το σήμα της 4Y και φυσικά μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Ήταν εκπομπή Μέρα με τη Μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο.